Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα βγάλουμε γραμμές για τους φίλους που έχουν τηλεφωνήσει για το αν συμφωνούν στο να γίνει η σχέση τους από προξενιό ή μη. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το να γνωριστούν από την στοχευμένη, είπαμε, γνωριμία που την κάνουν οι τρίτοι, δηλαδή αυτό που λέμε προξενιό, και κάποιοι άλλοι που το θεωρούν απαράδεκτο. Έτσι. Κάποιοι είναι οκ, κάποιοι δεν είναι. Για να ακούσουμε γραμμούλες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίτα. Γεια σας. Καλησπέρα και στο πάνελ. Ανίτα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Λίτσα. Το όνομά σας θα μας το πείτε. Είμαι η Κατερίνα, 38 ετών. Μάλιστα. Εγώ όταν ακούσα το ξενιό, το κορόδιβα, το σομπάριζα, το γελούσα, το θεωρούσα, λέω αυτά το γίνονται στα χωριά. Καταλαβαίνεις, στις επαρχιακές πόλεις πιο πολύ. Και ήμουν χαλαρά, ας πούμε. Εντάξει, οκ, γελούσα. Δεν ήθελα να φανταστείς, ας πούμε, να με γνωρίσω φίλο κάποιον, έστω για μια πιο γνωριμία, μπορούμε να το πούμε, εδώ σπαρνητές. Οκ, εντάξει. Έλα όμως, που μέσω μιας φίλης μου γνώρισε ένα φίλο και από την πρώτη στιγμή που το γνώριζα εκεί κατάλαβα ότι όχι μόνο δεν πιστεύω στα προξενιά, γνώρισε τον άντρα της ζωής μου, αυτό απλά. Δηλαδή ενώ ήσουν σε φάση ότι άκουγες προξενιά. Ήμουνα νέα, είχα ωραίο σώμα, ξανά θα μάλλει, ναι, εντάξει, έλεγα, οκ, θα βρω, θα περάσω καλά, οκ, δεν με νοιάζει, ναι, δεν, καθόλου. Δηλαδή, δεν το περίμενα και τώρα μετά από 8 χρόνια, γιατί έχουμε ήδη παντρευτεί. Είχαμε 2 χρόνια, ας πούμε, γνωριμία. Στα 28 το γνώρισα, τώρα με 38 είμαστε και παντρεμένοι. Έχουμε οικογένεια. Απλώς δεν θέλω να πω πολλά, γιατί υπάρχει περίπτωση να. Λόγω του lockdown να μας ακούνε. Όλα καλά. Και έχω. Δεν είναι όμως τα προξενιά που είπε η Σούλα πριν, πώς ήταν στα παλιά τα χρόνια. Ταρβολές. Ναι. Ότι περιμένουμε να προξενιάμε στο γνωρίσει ο μπαμπάς, η μαμά. Άρα λοιπόν εσύ γνωρίστηκες, σας γνώρισαν κάποιοι φίλοι, πώς έγινε? Ναι, μια φίλη μου. Μια φίλη σου τον ήξερε και σε ήξερε και κατάλαβε ότι κάνε το ένας για τον άλλο. Εγώ δεν τον ήξερα, ούτε αυτός με ήξερε. Απλώς η φίλη μου λέει, ξέρεις, θα πάμε κάπου και αν θέλεις έλα. Δεν σου είχε πει όμως ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να έχει ενδιαφέρον? Όχι, όχι, το έκανε ωραία. Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ αυτός ήταν φίλος του φίλου της, δηλαδή κάτι άσχετο, ναι. Μάλιστα. Και γνωριστήκατε και στο 8 χρόνια μαζί. Ναι, 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 και παντρεμένη. Άρα λες ναι στο προξενιό, άμα λάχι. Ναι, 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 ναι. Okay. Γιατί υπάρχουν προξενιά και προξενιά. Μην τα Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Γιατί και εγώ από επαρχία είμαι και ξέρω. Εντάξει, επαρχία πρωτεύουσα. Σου λέει ότι στην επαρχία καμιά φορά το κάνουν περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει πολλή κόσμο για να βρει. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Ωραία, Κατερίνα μου, γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Ορίστε, μια κοπέλα που λέει ότι δεν το πίστευε με τίποτα μέχρι που ήρθε η στιγμή και το πίστεψε. Αυτό είναι. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ανίτα. Ναι. Καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σας. Δεν σας ακούω καλά. Κάνει η διακοπέ. Περίμενε, δεν με ακούγατε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Είμαι η Μαρία, 25 ετών. Τα χρόνια τα δικά μου, με πραξενιό παντρευόταν πιο πολλές κοπέλες. Καλά, περίμενε, και εσύ 150 χρονών, περίμενε. 55 χρονών είσαι, νέα κοπέλα. 55, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, χρόνια τα δικά σου. Όχι, θα διαχωρίσουμε, είναι η ώρα που διαχωρίζουμε θέση μας. Μα τώρα δεν είμαι χωριό, είμαι τώρα μένω Αθήνα, αλλά τα χρόνια εκείνα είμαι στο χωριό. Ναι. Καλάβατε. Έτσι, Ανίτα μου, και μου κάνανε προξενιό τον άντρα μου. Μια χαρά, και τώρα είμαι με προξενιό παντρεμένη βέβαια, αλλά άκουγα όλους και λένε, ξέρεις, τώρα με προξενιό και αυτά, δηλαδή κάπου είναι περίεργο για ορισμένο κόσμο, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρεις σίγουρα, ξέρουμε σίγουρα, γιατί έχουμε πάρει συστάσεις, ξέρουμε αν έχει καλή δουλειά, αν είναι ποιότητα. Τι ποιότητα άνθρωπος είναι καταρχήν. Εσείς όταν λέτε προξενιό, συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Σας είπανε αυτός είναι πάρτε τον.
Όχι τσαμπουκά. Όχι, όχι, εγώ όχι. Όχι, όχι, εναλλακτική είναι παιδί μου. Ακούς, μου είπαν ακριβώς ότι είναι από καλή οικογένεια. Βέβαια, ήταν σίγουρα από συγγενικό πρόσωπο, βέβαια. Ναι, είχε και ψιλονενιά μαζί όταν ήρθε, είχε και το ψιλονενιά τώρα. Όχι, όχι, όχι. Ούτε εκείνος είχε πλούτη, ούτε εγώ βέβαια. Έτσι. Και οι δύο είμαστε από οικογένειες. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία μου. Ήξερες και εσύ και εκείνος ότι πάτε να γνωριστείτε? Όχι, όχι, όχι. Είχαμε πάει σε μια ταβέρνα και εκεί, ναι, και εκεί ήταν το ζευγάρι με το γιο εκεί. Οπότε κάποια στιγμή κάποια κυρία που ήταν στην παρέα μας λέει να τους φέρουμε στην παρέα. Έτσι έγινε η γνωριμία. Δηλαδή, ξέρετε, καλωστημένο, ναι. Ναι, ήταν στημένο, ωραίο, γιατί θα ντρεπόμουν κι εγώ να πάω έτσι στα... Μύθι, γιατί. Όμως η κατάληξη ήταν πάρα πολύ σκοτεινή. Αυτό μας ενδιαφέρει, η κατάληξη που λες. Όμως η οικογένεια ξέρει, σε σέβεται καταρχήν. Έτσι. Υπάρχει σεβασμός. Γιατί βλέπεις τώρα και το κατηγορούν, αλλά ξέρετε. Αγαπηθήκατε εκτός από το σεβασμό. Αγαπηθήκατε. Αν ερωτευθήκανε. Ναι, βέβαια. Αν ερωτευθήκανε, αν αγαπηθήκανε, γιατί δεν είναι. Καταρχήν με αγαπάει τόσο πολύ που εγώ δεν πίστευα έτσι σε τόσο πολύ. Δηλαδή θέλει να με προσέχει. Ακούω εγώ από φίλες μου που είναι με έρωτα παντρεμένες, στις οποίες έχουμε και δεύτερες θέσεις και ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ωραίες φίλες. Αυτό, εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει. Είναι καλός άνθρωπος, με αγαπάει, αγαπάει την οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι. Αλλά γι' αυτό εγώ, Ανίτα, πιστεύω ότι πιο καλύτερα, 99% κομμένια, να παντρεύεται με γνωστούς. Να ξέρουμε τι ακριβώς είναι ο κάθε ένα. Δεν ξέρουμε από το πουθενά που έρχεται. Και γι' αυτό έχουμε και πολλά διαζύγια. Δεν βλέπετε τώρα σημερινή νεολαία που το κατηγορούν έτσι. Όχι με προξενή, όχι μάτια μου. Να μάθουν ότι αν ξέρεις τι ποιότητα πρώτα από την πολύ καλός, είναι καλός, έτσι. Καλός, καλός. Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ καλός. Ωραία, ωραία. Και είστε πόσα χρόνια, Μαρία μου? Είμαι τώρα 27 χρόνια. 27 χρόνια, δεν έχω δει καμιά κακή πλευρά του. Ωραία. Καμία. Δεν έχετε τσακωθεί ποτέ σαν ζευγάρι, παιδί μου, ποτέ δεν έχετε. Κοιτάξτε, παρεξήγηση μπορεί να έχει ψιλοπαρεξήγηση με κάποια τα παιδιά πιο πολύ, έτσι. Είμαι λίγο πιο ελαστική εγώ και είναι λίγο πιο, ναι. Αλλά δεν έχουμε δηλαδή κάτι προσωπικό όπως έχουν και τους βρίζουν και όλα. Γιατί όταν δεν υπάρχει σεβασμός, μάτια μου, δεν είναι υπάρχει σεβασμός. Και πάει σεβασμός και αγάπη που είναι μαζί. Και ξέρετε, αυτό εμένα το έχω πει και σε φίλες μου που το λέω, γιατί με κατηγορούσαν παλιά ότι κοίτα, δεν μπορούσες και εμφανιστεί. Δεν είμαι καμία αντίληψη που δεχόμενα. Και ο άντρας μου είναι πολύ ωραίος άντρας. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα όμως που έγινε, έγινε πιο πολύ γιατί ήμουν στο χωριό και δεν ήμουν εγώ η γυναίκα που θα βγούμε. Γιατί γίνονταν και πολλές παρεξηγήσεις από την πολύ καλή σχέση που έχει μαζί του. Να μιλήσει και περίμενα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία, Μαρία μου. Ωραία. Έχετε επικοινωνία καλή μεταξύ σας, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, και αν αρρωστήσω, να ξέρεις, όταν αρρωστήσω ή έχω λίγο πυρετό που έχει τύχει, έτσι. Θα μου φτιάξω, μου λέει, μη σηκωθείς, κάτσε να σου φτιάξω ένα τσαράκι. Κάτσε να μην σου κρεβάσει ακόμα. Φεύγει για δουλειά. Και μου ετοιμάζει ακόμα και το τσάι. Σκεφτείτε. Εντάξει, εδώ μιλάμε για τον τέλειο σύντροφο. Ναι. Αυτό 27 χρόνια πάει έτσι, δηλαδή. Έτσι πάει, ναι. Δεν έχετε αλλάξει κουβέντα, δεν έχετε μαντουριάσει ποτέ? Όχι, κοίτα, μια ψηλοφορία. Δεν έχει τύχει ποτέ φορά που να μην θες να τον βλέπεις μπροστά σου? Όχι, δεν μου τύχει αυτό. Ποτέ. Γιατί τόσα θετικά. Όχι. Ναι, παιδί μου, αλλά να πεις μια φορά ότι δεν θέλω να σε δω. Μέσα σου να το πεις, ας μην το πεις έξω σου. Δεν σου έχει τύχει να πεις. Ο Βερόπουλος. Θέλω κάτι άλλο να δω τώρα μπροστά μου. Όχι τον ίδιο άνθρωπο, τον αγαπάω, μ' αγαπάω. Γιατί, μανάρι μου, τον έχω συνηθίσει έτσι. Και είμαστε δηλαδή τέτοιο σεβασμό. Δηλαδή είναι πολύ τρυφερό καταρχήν. Είναι πολύ τρυφερό. Ωραία. Ούτω τώρα που είναι.
Τώρα είναι ακριβώς, έχει βγει έξω, έχει πάει στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν πάω εμείς τώρα λόγω αυτό που δεν ξέρω. Ναι, καλά κάνεις, πάτε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Ναι, γιατί έχω ακουραστικά και φοβάμαι. Όχι, βέβαια, να προσεραστικά. Ναι, έχω κρυώσει, ναι. Και έτσι περιμένω, θα πάει. Περιμένει να γυρίσει, κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Ωραία, ναι, ωραία, ωραία. Έχουμε καλή. Και ξέρεις, αυτό είναι όταν στο γνωρίζει την οικογένεια πρώτα και το παιδί, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και η οικογένεια. Από πού είναι. Σαφώς. Όχι από το πουθενά, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά διαδικασία, γιατί είναι έρωτας τη στιγμή. Βέβαια. Ωραία, Μαρία μου. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν, ήθελα να πω. Πάρα πολύ χάρηκα που τα ακούσαμε, που μας τα είπες αυτά. Ναι, και να πάντοτε. Ναι, Ανίτα μου, ναι, αυτό. Θέλω να πω ότι μέσω άλλου τρίτου μαθαίνεις τον άνθρωπο του γύκλο του και μετά κάνεις μια ωραία οικογένεια. Έτσι. Γιατί ποια θέλεις εσύ, τι θέλεις εσύ αυτή τη ζωή. Βέβαια. Είναι ανάλογα. Έτσι να, δεν είναι. Βεβαίως έτσι αυτά είναι. Τέλεια. Γεια σου Μαρία μου. Να μας πάρει παρέα. Έλα, έκανε φινάλε παιδιά. Έλα, έκανε φινάλε Μαρία. Πρέπει να είμαστε επικοινωνιακοί αυτή την εποχή, να ακούμε όλους τους ανθρώπους. Πάμε στην επόμενη γραμμή παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι. Εγώ είμαι η Αγάπη. Ποια. Αγάπη είναι το όνομά μου. Ωραία. Η Νάιλον. Από Νάιλον. Όχι, όχι. Αγάπη πραγματική. Αντώνη, από Νάιλον, ούτε από πραγματική. Αυτή. Είμαι 32 ετών. Ναι. Δεν πιστεύω με αυτά που ακούω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Μου είναι αδιανόητο. Να σας βοηθήσω. Όσους ανθρώπους εγώ γνωρίζω από τον κύκλο μου που έχουν παντρευτεί με προξενιά, είναι δυστυχισμένοι. Τι εννοείς προξενιά, για να δούμε αν λέμε το ίδιο πράγμα. Γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε προξενιά τέτοια. Προξενιό, να σου γνωρίσει κάποιος φίλος φίλη, κάποιος συγγενής. Να σου γνωρίσει κάποιο καλό παιδί, ένα καλό κορίτσι. Να κάνεις σχέση με σκοπό. Περίμενε, περίμενε αγάπη. Είναι άλλο να σου γνωρίσει κάποιος κάποιον και να έχεις όλη την ελευθερία να αποφασίσεις αν γουστάρεις και τι αισθάνεσαι. Και άλλο να έρθει ο άλλος με το πιστόλι στον κρόκαφο και να σου πει αυτός τώρα είναι ο άνθρωπος στη ζωή σου. Αυτό είναι άλλο. Ή τον παίρνεις ή... Δεν ακούστηκε ώρα. Ναι. Φεύγεις φέρα. Είναι δεύτερη περίπτωση. Να σου γνωρίσει κάποιον για να σου πει πάρτον. Αυτός είναι πάρτον. Ποιος θα σου το πει αυτό. Ποιος επιτρέπεται. Ποιος έχει το δικαίωμα να σου πει τι θα κάνεις στη ζωή σου. Ο μόνο εσύ. Ο μπαμπάς. Αυτό δεν είναι προξενιό, αυτό είναι πρόβλημα. Άλλο το προξενιό και άλλο να έχεις τον μπαμπά και τη μαμά που ξηγιούνται άτσαλα. Όχι, όχι. Σωστό. Εμείς μιλάμε για προξενιό, για προξένηση γνωριμία, δηλαδή. Ρε, παιδί μου, εμείς μιλάμε. Άλλο το επιβολή, άλλο η γνωριμία. Ναι, δηλαδή δεν είναι αυτό. Επιβάλλει να κάνει κάτι με το ζώο. Δεν είπαμε, εμείς δεν μιλάμε για αυτό το προξενιό. Φυσικά. Μα και πάλι η προγνωριμία δεν θα είναι για προξενιό. Τι εννοεί προγνωριμία. Σαν το precasting ακούγεται. Ναι, η προγνωριμία. Η γνωριμία που θα γίνει με κάποιο σκοπό. Να ταιριάξουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ναι, έτσι γίνεται στη σχέση. Και η κατάληξη θα είναι ο γάμος. Αμαλάκι. Με το ζόρι. Αμαλάκι. Όχι με το ζόρι. Όχι με το ζόρι. Άρα έχεις το δικαίωμα επιλογής. Όπως και να έχει, από την αρχή έχει το δικαίωμα επιλογής. Μέχρι το τέλος. Το κατά τύχη είναι μόνο στο διαφημιστικό της σοκολάτας. Δεν υπάρχει κατά τη γνωριμία που πέφτει πάνω στον άλλο και λέει αχ, τι καλά που σε λένε. Εκεί μόνο σοκολάτα γίνεται. Ναι, στην κανονική ζωή δεν γίνεται έτσι. Συγγνώμη και όπως το χαλάω. Εσύ τώρα για να καταλάβω, έχεις γνωρίσει κάποιον άνθρωπο από προξενιό τέτοιου τύπου. Εμένα ναι, μου έχει τύχει. Και δεν πήγε καλά. Φυσικά και δεν πήγε καλά. Ωραία. Γιατί από... η κυρία που το έκανε το σχέση έχεις. Ορίστε. Σχέση έχεις κάνει χωρίς να στο γνωρίσει κάποιος. Και βέβαια έχω. Πες μου κάτι σχέση τώρα. Αυτή η σχέση που έχεις κάνει χωρίς να στο γνωρίσει κάποιος, χωρίς να έρθει δηλαδή μέσα από τρίτους ανθρώπους. Πώς γίνανε αυτές οι σχέσεις, πες μου μία. Ήταν έρωτας με την πρώτη μας. Πώς. Ένα Σάββατο βράδυ στο περίπτερο. Okay. Πριν πέντε ξέρεις όμως ότι εκεί πάλι προξενιό είναι. Μα εγώ πήγα στο περίπτερο. Πώς είναι προξενιό. Βεβαίως και είναι προξενιό, διότι το περίπτερο σας έκανε το προξενιό. Ναι, παιδιά. Το Δρακουλίνι. Ορίστε, το περίπτερο σας έκανε το προξενιό. Και αυτό προξενιό το λες. Ο περιπτερά σας γνώρισε χωρίς να το ξέρει. Έχει κλείσει το περίπτερο αυτό, δεν το ήξερα. Γι' αυτό τελείωσε και η σχέση σας. Είσαι με αυτόν τον άνθρωπο τώρα, δεν είσαι. Έκλεισε το περίπτερο, τελείωσε. Γουρλό, πάει για το περίπτερο. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ναι, αυτό σου λέω, ότι όλες οι σχέσεις είναι από προξενιό θέλουμε, δεν θέλουμε. Γεια σου, αγάπη μου.
Γεια. Yeah.